Απαγορεύεται η είσοδος, παρακαλώ. Θεέ μας, μην έχει πάθει τίποτα ο άνθρωπος. Γιατί μια και αυτή, για μια φορά είπαμε να πάμε σε ένα πάρτι. Κύρισε Ευρέας να πάει στο παζάρι και την ημέρα Σάββατο. Τι να κάνουμε τώρα, εμείς να μείνουμε, να φύγουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω να ρωτήσουμε την νοσοκόμα εκεί. Πήγαινε, ρώτα τη. Με συγχωρείτε, αδερφή, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι νοσοκόμα. Δεν είστε νοσοκόμα, και τι είστε? Ταμεία στην τράπεζα. Παρντών. Ξέρετε, είμαι κι εγώ μεταμφιεσμένη, όπως κι εσείς. Είχαμε πάει με το φίλο μου σε ένα πάρτι μασκέ και πάθαμε ατύχημα. Του στάθηκε ένα κόκαλο στο λαιμό από κοτόπουλο και τον φέραμε εδώ. Σοβαρά, μη μου πείτε. Και εμείς είχαμε ένα ατύχημα με κλειδί. Κατάπιε κανείς κλειδί? Όχι ακριβώς, πάντως ατύχημα είχαμε. Περαστικά στον άνθρωπό σας. Ευχαριστώ επίσης. Έλα, λέγε, Ειρήνη, τι σου είπε? Δεν ήταν νοσοκόμα. Τρελάθηκες, τι ήτανε δηλαδή? Ήταν ντυμένη νοσοκόμα. Όλες οι νοσοκόμες ντυμένες νοσοκόμες είναι. Όλγα μου, αυτή ήταν τόσο νοσοκόμα όσο είσαι κι εσύ, Μαρία Αντουανέτα. Α, δηλαδή ήταν μασκαράς. Τι το θέλαμε τον μπαλ μας και δεν καθόμαστε καλύτερα στο σπιτάκι μας. Καλησπέρα. Εσείς πέρατε τον κύριο που έχουμε μέσα. Και εσείς που ρωτάτε τώρα τι είσαστε? Νοσοκόμος, δεν με βλέπετε? Κανονικός νοσοκόμος ή μεταμφιεσμένος? Κανονικός φυσικά. Δεν σας καταλαβαίνω. Όχι, γιατί εγώ δεν είμαι κανονική μαρκησία, καταλάβατε, είμαι μεταμφιεσμένη. Τέλος πάντων, θα ήθελα να μου δώσετε μερικές πληροφορίες για τον ασθενή. Εδώ θα σας απογοητεύσουμε. Δεν τον γνωρίζουμε, ξέρετε. Και πώς τον φέρατε? Με το αυτοκίνητο. Εννοώ, πού τον βρήκατε? Έξω από την πόρτα. Ανοίξατε την πόρτα και τον βρήκατε έξω ανέστητο? Όχι, του τηλεφωνήσαμε και ήρθε. Τηλεφωνήσατε σε έναν άγνωστο? Ναι, ναι. Ξέρετε, εμείς δεν προλάβαμε με το που ήρθε, δεν προλάβαμε καν να συστηθούμε. Γι' αυτό μας βλέπετε έτσι αναστατωμένες. Ξέρετε, εμείς ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα μπαλ μασκέ και γι' αυτό ντυνόμαστε. Δεν ντυνόμαστε έτσι κάθε μέρα, μην νομίζετε. Από τι το έπαθε? Από μόνος του. Κυρίες μου, αν μπορείτε, γίνετε πιο σαφείς, γιατί πρέπει να κρατήσω τα κάποια στοιχεία κι εγώ. Μα τι στοιχεία, να σας πούμε, εμείς ούτε καν το ξέρουμε τον άνθρωπο. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα οποιοδήποτε και να αφήνει κάποιον άγνωστο. Και άμα δεν τον φέρνουμε εδώ που είναι νοσοκομείο, πού να τον πηγαίναμε, δηλαδή σε βουλκανιζατέρ? Κυρίες μου, το καταλαβαίνετε ότι έχετε ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θα βρεθούμε και κατηγορούμενες από πάνω για το καλό που κάναμε. Τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, δώστε μου τα στοιχεία σας και θα περιμένετε. Ορίστε, μας πήραν και τα στοιχεία, δεν μπορούμε να φύγουμε. Άμα πάθει τίποτα, φέρουμε και την ευθύνη από πάνω. Και αυτός ο Χριστιανός δεν μπορούσε να το πάθει λίγο αργότερα? Να μας ανοίξει να μπούμε πρώτα και μετά. Με συγχωρείτε, είστε μασκαράδες που φέρατε έναν ασθενή. Μάλιστα, γιατί, έπαθε τίποτα? Πρέπει να εγχειριστεί. Δεν το πιστεύω, και αυτό δεν το πιστεύω. Κάντε κουράγιο, κυρία μου. Τη νύχτα καταραμένη, Χριστούλη μου, τη νύχτα καταραμένη. Δεν είναι δύσκολη επέμβαση, απλώς χρειαζόμαστε την έγκρισή σας. Τη δική μου? Γιατί? Μάλιστα, δεν είστε γυναίκα του. Αχ, εξηγήστε της εσείς, γιατί εγώ θα καταρρεύσω τον αντέ. Όχι, ναι, να την πάρετε την έγκριση, αλλά γιατί πράγμα θα εγχειριστεί? Για να βγάλουμε το κόκαλο που κατάπια. Κατάπια και κόκαλο? Πότε πρόλαβε και το κατάπια? Τον είδατε εσείς να καταπίνει κόκαλο? Α, παρεξήγηση. Δεν είναι ο δικός μας που κατάπια κόκαλο. Ο κύριος της κυρίας από εκεί, αυτό να ρωτήσετε, ναι. Καλέ! Ο δικός μας αναστήθηκε! Συνήλθατε! Όπως βλέπετε... Περαστικά, σιδεροκέφαλος! Λοιπόν, δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο, να... Κοίτα, παράφαγα και καθώς φουσκωμένος έσκυψα τώρα, έβαλα και δύναμη στο τρυπάνι. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος καλό, όλα καλά, Όχι και όλα καλά. Γιατί, λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστώ πολύ και άντε, για χαρά. Πού πάτε, καλέ! Έλα εδώ, πού πάτε! Σπίτι. Και εμείς να μην πάμε σπίτι μας εμείς. Μη σκύβετε πάρα πολύ, μη βάζετε δύναμη. Με το μαλακό, μη σας έρθει κανένα καινούριο. Μα δεν βαριέστε, δεν ρωτήσω. Ναι, πριν δεν νομίζατε, αλλά να μην σας ήρθε. Δεν ήταν και τίποτα τραγικό. Δεν βαριέστε. Επειδή βαριόμαστε, γι' αυτό το λέμε. Αντρέα, μέσα ήσουνα. Εδώ και μία ώρα. Γιατί? Τι γιατί, είμαι καλεσμένος σε ένα πάρτι και ήρθα εδώ για να βαφτώ. Δεν σας βρήκα και μπήκα μέσα. Εσείς πού γυρνάτε έτσι ντυμένες? Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.